Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ελάτε να ξεκινήσουμε και σήμερα την εκπομπή μας «Κάθε μέρα μια άλλη μέρα» εδώ στο στούντιο του Αιγαίου TV, που μπορώ να πω ότι μέσα είμαστε μια χαρά, γιατί έξω φαίνεται πια ότι η θερμοκρασία αρχίζει και πέφτει. Όμως ελπίζουμε να μην έχουμε βροχή τουλάχιστον σήμερα, διότι ο κόσμος θέλει να βγει, να μετακινηθεί, να κάνει τα εορταστικά του ψώνια, να μετακινηθεί στις βιτρίνες και ό,τι άλλο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν συμβαίνει αυτό είναι λίγο τι απαγορευτικό. Όμως τα νέα γύρω από τις καιρικές συνθήκες δεν είναι και άσχημα, γιατί μπορεί να είναι αύριο μια λίγο πιο κρύα, παγωμένη ημέρα. Όμως φαίνεται ότι θα έχουμε με αραιές συννεφιές τις επόμενες ημέρες και άνοδο της θερμοκρασίας, ακόμη και για την ημέρα των Χριστουγέννων, καλά λόγια ακούμε, έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι οι προσευχές μας αρχίζουν και πιάνουν τόπο και έτσι θέλουμε να μπορέσει ο κόσμος και το καταναλωτικό κοινό απρόσκοπτα να κάνουν τις αγορές τους, αλλά και οι φίλοι που ταξιδεύουν, έτσι, μην ξεχνάτε ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι, μου έλεγαν χθες, για οικογένεια που ήθελε να φύγει από την Κάλυμνο, από το αεροδρόμιο, δεν τα κατάφεραν, δεν ήρθε καν το αεροσκάφος, μετακινήθηκαν στην ΚΟ, όλα αυτά βλέπετε είναι ταλαιπωρία και χάσιμο χρόνου και χρήματος. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε να δούμε και τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, που ίσως απόψε μετακινηθεί και επισκεφθεί την Κάλυμνο. Να δούμε λίγο αναλυτικά το θέμα των δασικών χαρτών, αλλά και την εορταστική μας πανέμορφη αγορά. Πάμε όμως λίγο βορειότερα να ταξιδέψουμε και να φτάσουμε μέχρι τους όμορφους Λήψους, όπου ο Δήμαρχος Χειροσφώτης Μάγκος μας περιμένει. Καλό μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Και τι ωραίο δέντρο που άναψε. Έχουμε καθιερώσει εδώ και 4 χρόνια το άναμα του δέντρου και στους Λήψους. Ξέρετε, προσπαθούμε, μπορεί να είναι μικρό το νησάκι μας, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε τους κατοίκους να αισθάνονται ότι ζουν σε έναν τόπο ο οποίος τους προσφέρει αρκετά πράγματα και γιατί όχι και λίγη χαρά από αυτή τη χριστουγεννιάτικη, η οποία περισσεύει τις μέρες αυτές και θα πρέπει να τη δίνουμε και απλόχερα, με ευθύνη όμως της δημοτικής αρχής. Ήρθε και λίγο η ΔΕΗ να μας τα χαλάσει. Εντάξει, αυτά είναι τα απρόοπτα, τα οποία τέλος πάντων δυσχεραίνουν ειδικά τους χειμερινούς μήνες στη ζωή των κατοίκων. Ναι. Ομολογώ ότι φέτος δεν είχαμε τόσες πολλές διακοπές, οφείλω να το, να το καταγράψω αυτό, όμως πέσαν μαζεμένες αυτές τις μέρες. Δηλαδή άλλες χρονιές είχαμε πολλές διακοπές ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι λόγω αύξησης του φορτίου. Νομίζω ότι εντάξει, τυχαία γεγονότα και μόνο είναι αυτά και ότι δεν θα έχουμε και άλλα στο μέλλον. Μακάρι. Και ξέρετε, είναι πολλές φορές θυμάμαι και το συζητώ με φίλους ότι αν γυρίσω πίσω το χρόνο στα παιδικά μας χρόνια, εκεί προπαραμονή και τα λοιπά των Χριστουγέννων, συνήθως με ένα κεραυνό κάπου έμενε όλη η πόλη της Καλύμνου για διήμερο τουλάχιστον χωρίς ρεύμα. Έτσι, καταλαβαίνετε τι ήταν αυτό για όλο τον κόσμο που θέλει τέλος πάντων αυτές τις μέρες πολλά πράγματα να κάνει και χρειάζεται το ηλεκτρικό ρεύμα. Ναι, όμως όπως είπατε, ο κεραυνός είναι κάτι απρόοπτο, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει, θα μπορούσε να προβλεφθεί. Ναι. Και εκείνα τα χρόνια, έτσι, λίγο ακριβώς πιο δύσκολες καταστάσεις. Είμαστε εξαρτημένοι, έχει γράψει ένα βιβλίο ο Φρόιντ που λέει «Πολιτισμός πηγή δυστυχίες». Ναι, όλα αυτά, η τεχνολογία ανέβασε το βιωτικό επίπεδο, ανέβασε τον πολιτισμό μας, όμως όταν δεν την έχουμε, τότε νιώθουμε ένα απόλυτο κενό, γιατί έχουμε προσαρμοστεί πάνω σε αυτό. Σωστό, πολύ σωστό. Τι άλλο ετοιμάζετε για τις Άγιες αυτές οι μέρες, θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις? Κοιτάξτε, ουσιαστικά κλείσαμε αυτές τις μέρες με τις γιορτές των σχολείων, που είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Τα παιδιά παρουσιάζουν με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών σκετσάκια για τα Χριστούγεννα, για την Πρωτοχρονιά. Και περνάμε πάρα πολύ καλά. Ουσιαστικά χτες έκλεισε και το νηπιαγωγείο, ενώ έκλεισε την εορταστική έτσι, περίοδο των σχολικών εκδηλώσεων. Και από εκεί και πέρα πολλοίς κόσμος πηγαίνει για διακοπές στην Αθήνα ή και στο εξωτερικό. Είναι λίγο
τα Χριστούγεννα στα μικρά νησιά είναι λίγο έτσι πιο απομονωμένα. Θα έλεγα εν αντιθέση με το Πάσχα. Ναι. Που όλοι επιστρέφουν και έρχονται κι άλλοι, ας πούμε, εκτός από είναι τους... αυτό που λέμε Χριστούγεννα στην πόλη και Πάσχα στο χωριό. Ακριβώς, ακριβώς. Και για ευνόητους λόγους. Έτσι, έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Κάποιοι συνδυάζουν και άλλα πράγματα και αγορές και αναψυχή σε ένα εορταστικό κλίμα. Ελπίζουμε βέβαια όταν φεύγουν από το νησί των Λειψών να αναζητήσουν έτσι προς Βόρεια Ελλάδα εικόνες, διαφορετικές πολύ από τις δικές μας, εκεί προς Πύλιο, Ζαχορογόρια, έτσι που το τοπίο είναι πολύ όμορφο και διαφορετικό, με χιόνι που εμείς βέβαια δεν έχουμε σχεδόν ποτέ, έτσι. Οπότε, και να μην σκεφτώ δηλαδή ότι φεύγουν στο εξωτερικό. Ναι, κοιτάξτε, είναι εικόνες που μας έχουν δημιουργηθεί από μικρά παιδιά, έτσι. Έχουμε συνδέσει τις γιορτές με τα χιόνια, με φωτισμένες πόλεις, έτσι, με έλκυθρα. Οπότε είναι πολύ πιο καλλιεργημένο στη συνείδηση του κόσμου η απόδραση τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προς μια μεγαλύτερη πόλη. Οπότε εγώ το θεωρώ απολύτως φυσιολογικό. Έτσι είναι. Όμως βέβαια τα καθήκοντα του Δημάρχου δεν σταματούν επειδή είναι Άγιες ημέρες και γιορτές. Οπότε είμαι σίγουρη ότι με κάτι ασχολείστε και προσπαθείτε να το διεκπεραιώσετε και αυτή την περίοδο. Ακριβώς έτσι όπως τα λέτε είναι. Εγώ να ξέρετε ότι η οικογένεια θα φύγει, θα πάει στη Ρόδο γιατί από εκεί κατάγεται η σύζυγός μου. Όμως εγώ θα μείνω εδώ. Γιατί όπως σας είπα τα προβλήματα είναι καθημερινά. Επίσης αύριο έχουμε την επίσκεψη του Υπουργού Άμυνας του κυρίου Καμένου. Θα έρθει να χαιρετήσει εδώ τους στρατιώτες και τον αξιωματικό και να επισκεφθεί και το Δήμο. Βέβαια να σας πω ότι έχουμε κάνει μια προγραμματική σύμβαση και έχουμε κατασκευάσει δύο δρόμους και τώρα περιμένουμε την αλλαγή της χρονιάς για να μπορέσουμε να τους τσιμεντοστρώσουμε κιόλας. Με τη βοήθεια της ΜΟΜΚΑ, σε συνεργασία δηλαδή με τη ΜΟΜΚΑ και το Δήμο Λειψών. Έχουμε δουλειές, έχουμε να κλείσουμε τους προϋπολογισμούς και να τους στείλουμε. Πήραμε την απόφαση τη Δευτέρα. Οι τελευταίες μέρες του χρόνου πάντα σε ένα δήμο ή σε μια οποιαδήποτε υπηρεσία, όπως και στις επιχειρήσεις βέβαια, λόγω του γεγονότος ότι τελειώνει η χρονιά και πρέπει να οριστικοποιηθούν κάποια πράγματα, έχει δουλειά και απαιτεί να είσαι εδώ. Συν και το γεγονός ότι εγώ θέλω λίγο να αντισταθώ στην τάση της φυγής. Ναι. Θέλω να είμαι αυτές τις μέρες κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν την επιλογή να πάνε κάπου αλλού. Οπότε θεωρώ ότι ο Δήμαρχος πρέπει να είναι δίπλα τους. Καλά το σκέφτεστε και τα λοιπά. Αλλά μπορεί να σας πούνε τα παιδιά, έτσι, η οικογένεια, ότι θέλουν να έχουν την προτεραιότητα. Ναι, ήδη η θυσία που έχει κάνει η οικογένεια είναι μεγάλη, οπότε ακόμα μία δεν βλάπτει, ας πούμε. Ναι, εξάλλου θα φύγουν για κάποιες μέρες, θα ξαναβρεθούμε, εντάξει, δεν χαλάει και ο κόσμος. Βέβαια, μέσα στην εκπομπή σήμερα έχουμε και το θέμα των δασικών χαρτών και το ζήτημα που φαίνεται πια σιγά σιγά να ακούγεται πιο έντονα, να παγώσει άμεσα η διαδικασία. Εσείς τι θέλετε να σχολιάσετε γύρω από το θέμα αυτό, γιατί είδαμε πώς έχει διαμορφωθεί έτσι. Στην Πάτμο ειδικά τα πράγματα ήταν πάρα πολύ χάλια και επικίνδυνα. Κοιτάξτε, αν και εμείς δεν φαίνεται να έχουμε σοβαρό πρόβλημα, διότι δεν έχουμε μεγάλες έτσι, άβατες κλητίες, ναι, δεν έχουμε κυστικές πυκνώσεις και δεν έχουμε με βάση τις φωτογραφίες του 45 και του 60, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει υπάρξει κάποια αλλαγή. Ναι. Παρόλα αυτά, συμφωνούμε απολύτως με την αντίδραση της περιφέρειας και γι' αυτό θα συνταχθούμε και θα πάρουμε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, διότι είναι τελείως παράλογο. Ναι. Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις, τα φρήγανα και όπως λέμε εμείς, η χαμηλή βλάστηση να θεωρείται δασόδης έκταση και ουσιαστικά να υφαρπάζεται η περιουσία απλών ανθρώπων που με κόπο την απέκτησαν ή τη διατήρησαν έχοντας πληρώσει ειδικά τα τελευταία χρόνια και αβάσταχτους φόρους, τον έμφυα, έτσι, ναι. Και ξαφνικά να σου λέει τώρα δεν είναι και δικό σου. Έτσι αυτό νομίζω ότι δεν υπακούει σε καμία λογική και από αλληλεγγύη
Συν το γεγονός ότι μπορεί να έχουμε και εμείς σε κάποιες περιοχές κάποιο πρόβλημα, θα συνταχθούμε και θα πάρουμε αυτή την απόφαση και εμείς και θα την αποστείλουμε στην περιφέρεια. Και εν πάση περιπτώσει, κύριε Δήμαρχε, θα πρέπει κάποια στιγμή, όπως έγιναν τα μηχανογραφικά και όλα τα υπόλοιπα συστήματα, κάπως να συνδεθούν όλα αυτά και να γνωρίζουμε την πραγματικότητα, έτσι. Και όχι να τρέχουμε μετά πυροσβεστικά να το σώσουμε, να το ξαναφτιάξουμε, να συμπληρώσουμε νομοσχέδια, ιστορίες. Έτσι. Γιατί να συμβαίνουν. Κοιτάξτε, τώρα πλέον δεν πρέπει να μας εκπλήσει το γεγονός αυτό ότι πάντα γίνονται όλα εκ του προχείρου και τρέχουμε εκ των υστέρων να σώσουμε ό,τι μπορούμε. Όλα, τα περισσότερα μάλλον δεν ελήφθη η απόφαση τη σωστή στιγμή και ξέρετε κάθε παράταση, κάθε αναβολή ενισχύει το πρόβλημα. Είναι κάτι το οποίο έπρεπε να είχε γίνει, αλλά έπρεπε να είχε γίνει αφού πρώτα ληφθούν υπόψη ακριβώς οι λεπτομέρειες της κάθε περιοχής και όχι από χάρτες να φωτογραφίζουν και να βγάζουν συμπεράσματα. Να ελεγχθούν σωστά. Να λοιπόν, σωστά. Σας λέω ξανά, δεν με εκπλήσει, όπως έγινε και με το 44-12. Ξαφνικά λέει σταματήστε τις δημοπρασίες, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να σας πούμε πώς θα τις κάνετε. Περιμένετε. Και περιμέναμε 6 μήνες. Έτσι, σου ακυρώνει ολόκληρη δουλειά, ολόκληρο έργο. Ελπίζω κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να αλλάξει. Ελπίζω να οριμάσουμε και εμείς ως πολίτες και όταν προσπαθεί το κράτος να βάλει μια τάξη να μην αντιδρούμε και να μην μπαίνουμε στην πελατειακή λογική κανείς, ούτε και οι πολίτες αλλά ούτε και οι πολιτικοί, μήπως και αυτή η χώρα κάποια στιγμή σοβαρευτεί, έτσι να το πω. Ας το ελπίσουμε ότι πραγματικά θα υπάρξει ισορροπία, θα υπάρξει έτσι το σύστημα που θα δίδει αμέσως απαντήσεις σωστές και τεκμηριωμένες και αληθινές, έτσι χωρίς να μπαίνουμε σε προβλήματα και σε περιπέτειες. Νομίζω ότι είναι η στιγμή που δειλά-δειλά πια φτάνουμε και στις τελευταίες εκπομπές, οπότε θα πρέπει έτσι να δώσουμε σε όλους τους φίλους, γνωστούς, συμπατριώτες, ομογενείς, τις θερμές μας ευχές, κύριε Δήμαρχε. Εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο απανταχού, υγεία, ευτυχία, να έρθει πιο κοντά ο ένας με τον άλλον, γιατί ξέρετε, όλοι μας δεν υπηρετούμε τα έργα μόνο για τα έργα, υπηρετούμε τον άνθρωπο. Λύτε. Και ο άνθρωπος πρέπει να είναι στο επίκεντρο της όποιας προσπάθειάς μας και της όποιας μέρημνάς μας. Να ξεχάσουμε αυτούς που μας πικράνανε τις δύσκολες στιγμές. Πάντα θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε με κάποιο μεγαλείο ψυχής και όχι μόνο αυτές τις μέρες. Εγώ προσπαθώ αυτό να το εφαρμόζω καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, γιατί τίποτα δεν έχει σημασία όταν δεν υπάρχουν καλές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και δεν υπάρχουν και συναισθήματα. Όλα είναι ανούσια. Λοιπόν, αυτό λίγο να το σκεφτούμε. Δεν θέλει πολλά λόγια. Θέλει λίγο να κοιτάξουμε μέσα μας και να βγάλουμε τον καλό μας εαυτό και ταυτόχρονα να βγάλουμε και τον καλό εαυτό όλων των υπολείπων. Όλοι μας έχουμε και καλό και κακό πρόσωπο. Εξαρτάται και από τον άλλον που έχουμε απέναντί μας ποιο πρόσωπο θέλει να του δείξουμε. Λοιπόν, δεν είναι φιλοσοφίες αυτά. Αυτά είναι έτσι βγαλμένα μέσα από τη ζωή και μέσα από τη δική μου εμπειρία μέχρι τώρα και ως εκπαιδευτικός. Και τότε ο κόσμος μας, να είστε σίγουροι ότι θα είναι πολύ καλύτερος όταν αποκτήσουμε ενσυναίσθηση. Να βλέπουμε και με τα μάτια του άλλου τον εαυτό μας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ας ξεχάσουμε λοιπόν ό,τι μας πίκρανε, ό,τι μας αδίκησε. Ας θυμηθούμε όμως ανθρώπους που είτε λείπουν τα παιδιά τους, είτε έχουν θέματα υγείας, είτε θέματα οικονομικά, ανεργίας και πάρα πολλά άλλα γύρω από τις συνθήκες εργασίας τους. Άνθρωποι που έχουν ανάγκη όντως ένα καλό λόγο, μια αγκαλιά, μια συμβουλή, έτσι, μια προτροπή. Όλα είναι σημαντικά, όπως λέτε, στην καθημερινότητά μας και ειλικρινά έχετε δίκιο και εμείς προσπαθούμε όλο το χρόνο να τα τηρούμε και να σκεφτόμαστε και του άλλου τη θέση. Οπότε και σε εσάς να ευχηθώ καλή δύναμη στο έργο σας, καλές γιορτές με υγεία, καλή επιτυχία στο έργο σας
και να είναι μια όμορφη χρονιά που θα κυλήσουν και θα επιλύονται όλα τα ζητήματα που φτάνουν μπροστά σας πολύ πιο εύκολα. Αμήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά και καλές γιορτές και σε εσάς και στους ακροατές μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης, κύριε Δήμαρχε, να είστε καλά. Την αγάπη μας σε όλους τους φίλους εκεί συμπατριώτες στο νησί των Λειψών. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Ήταν ο Δήμαρχος των Λειψών, ο κύριος Φώτης Μάγκος. Όπως βλέπετε, πολλές οι καταστάσεις που πρέπει να διεκπεραιώσει. Δεν θέλει να αφήσει το νησάκι και τους φίλους εκεί του, που μέσα στην καρδιά του χειμώνα ποτέ δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να εμφανιστεί. Και όπως βλέπετε, θα κάνει χώρια με την οικογένειά του γιορτές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι. Και νομίζω λέει πολλά. Εμείς όμως πάμε τώρα αμέσως στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα να δούμε τις πολλές χριστουγεννιάτικες εγκάρδιες ευχές σας προς όλους τους φίλους, προς όλο το καταναλωτικό κοινό.